Ακούστε την ιστορία ενός νέου ζευγαριού μουσουλμάνων από την Τουρκία που συγκινεί πάρα πολύ. Ο Μοχάμετ και η Σεβί, Τούρκοι στην καταγωγή τους, οι οποίοι ζουν στην Αυστρία, αισθάνονται ευγνώμονες που οι διακοπές τους στη Ρόδο πριν από 3 χρόνια έλυσαν ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν, αφού ένα γελαστό μωράκι ήρθε στο σπίτι τους μετά που προσκύνησαν την Παναγιά Τσαμπίκα, τη θαυματουργή. Και έτσι τώρα που το παιδάκι τους έκλεισε τα 2 του χρόνια, αντί να πάνε στην Ισπανία που σκεφτόντουσαν για διακοπές, ήρθαν και πάλι στην Ελλάδα, στη Ρόδο, ευγνώμονες για τη χάρη της Παναγίας και ευτυχισμένοι για όσα έχουν, για όσα η Παναγία μας τους χάρισε. Είναι βραδάκι και βρίσκονται και πάλι στο μαγαζί του Όσκαρ που ήταν σημείο αναφοράς για αυτούς. Από τους δυο τους, ο πιο εκδηλωτικός είναι ο Μοχάμετ και πιο ντροπαλή είναι η Σεβί, αλλά και οι δυο τους είναι με τα χαμόγελα που δίνει η πληρότητα και χωρίς δεύτερες οι πολύπλοκες σκέψεις. Ο συγκλονιστικός διάλογος που εκτελήχθηκε είναι αυτός που θα ακούσετε σε λίγο και θα σας φέρει μεγάλη συγκίνηση και απεριόριστη ζεστασιά στην καρδιά. Για ποιον λόγο ήρθατε για δεύτερη φορά στη Ρόδο? Πριν από 3 χρόνια, σαν τέτοια εποχή, είχαμε έρθει εδώ στη Ρόδο για διακοπές. Τότε γνωρίσαμε τον Όσκαρ εδώ στο μαγαζί του στο Φαλιράκι και στην κουβέντα που είχαμε, του είπαμε ότι η γυναίκα μου, η Σεβί, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και έτσι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί. Συζητήσαμε με τον Όσκαρ σαν να τον γνωρίζαμε πολλά χρόνια και μας είπε να μας πάει τότε σε μια εκκλησία. Ήταν η Παναγιά η Τσαμπίκα. Ο Όσκαρ μας είπε ότι αν πιστέψουμε ολόψυχα στην Παναγία τη Τσαμπίκα, εκείνη θα κάνει το θαύμα της και θα μας βοηθήσει να κάνουμε παιδί. Δεν ζείτε στην Τουρκία, αλλά στην Αυστρία. Είστε όμως μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Έτσι δεν είναι? Και το ζευγάρι των Τούρκων απάντησε: «Δεν είμαστε φανατικοί μουσουλμάνοι. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που αγαπάει όλο τον κόσμο. Είμαστε Τούρκοι, αλλά εγώ γεννήθηκα στην Αυστρία από μετανάστες γονείς και η γυναίκα μου, η Σεβί, ήρθε στην Αυστρία πριν από 13 χρόνια μαζί με την οικογένειά της, τους γονείς της και τα αδέλφια της. Όπως σας είπαμε προηγουμένως, εμείς δεν είμαστε φανατικοί μουσουλμάνοι. Πιστεύουμε όμως σε έναν Θεό που αγαπάει όλον τον κόσμο. Ο Όσκαρ που έχει αυτό το μαγαζί μας είπε για ένα θαύμα που έγινε σε εκείνον τον ίδιο. Ο Όσκαρ θεωρήθηκε κλινικά νεκρός μετά από καρδιακό επεισόδιο και επανήλθε κανονικά στη ζωή. Σώθηκε όμως από θαύμα. Μας είπε ότι και αυτός, από μουσουλμάνος που ήταν, βαφτίστηκε χριστιανός. Και τότε ο Όσκαρ προσφέρθηκε να μας πάει στην Παναγία την Τσαμπίκα με το αυτοκίνητό του. Δηλαδή προσευχηθήκατε στην Παναγία μας? Κοιτάξτε, η γυναίκα μου, η Σεβί, πίστεψε βαθιά. Συγκινήθηκε, ανατρίχιασε, έμεινε κοντά στην Παναγία Τσαμπίκα για μία ολόκληρη ώρα. Ανάψαμε κερί, πήραμε το φυτιλάκι και το βαμβάκι. Είπαμε ότι αν γίνει το θαύμα θα επιστρέψουμε να προσκυνήσουμε και να ευχαριστήσουμε την Παναγία τη Τσαμπίκα. Όταν γυρίσαμε στην Αυστρία, γρήγορα ανακαλύψαμε την εγκυμοσύνη της γυναίκας μου. 3 χρόνια αργότερα ήρθαμε και πάλι εδώ στη Ρόδο και τώρα μένουμε και πάλι στο Φαλιράκι και πήγαμε στην Παναγιά Τσαμπίκα και την προσκυνήσαμε. Επίσης, τη ζητήσαμε και κάτι άλλο. Τη ζητήσαμε να μας δώσει ακόμα ένα μωράκι. Τώρα που ήρθατε στη Ρόδο,
Δεν φέρατε μαζί σας τη μικρή, έτσι δεν είναι? Η κόρη μας έκλεισε τα 2 της χρόνια πριν από λίγους μήνες και την αφήσαμε στις γιαγιάδες της. Της δώσαμε το όνομα Ευτέλεια, δηλαδή Ελευθερία. Ακούστε τώρα τη συγκλονιστική αντίδραση των γονέων του ζευγαριού στο θαύμα που έκανε η Παναγία μας στα παιδιά της. Οι οικογένειές σας τι είπαν όταν τους περιγράψατε αυτό που έκανε η Παναγία? Ο πατέρας της γυναίκας μου πιστεύει πολύ στον Θεό και πιστεύει ότι ο Θεός είναι ένας και είναι παντοδύναμος. Αυτό το δέχτηκαν αμέσως όλοι, αφού τους εξηγήσαμε τι έγινε στη Ρόδο. Φέτος είχαμε σκεφτεί αρχικά να πάμε στην Ισπανία για διακοπές, αλλά δεν είχαμε έρθει ακόμα στην Παναγία τη Τζαμπίκα και έτσι αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ. Έχουμε αγαπήσει πολύ το νησί της Ρόδου. Υπάρχει ζεστασιά στους ανθρώπους της. Και ένα μπουκαλάκι νερό να μπεις και να πάρεις από ένα μαγαζί, το δίνουν με πολύ χαμόγελο και μας συγκινούν πάρα πολύ γι' αυτό. Τι δουλειά κάνετε στην Αυστρία? Εγώ εργάζομαι ως οδηγός λεωφορείου. Η γυναίκα μου η Σεβή δεν εργάζεται. Μένει στο σπίτι και μεγαλώνει το παιδί μας. Θα ξαναέρθετε στη Ρόδο, στο Θαλιράκι? Σίγουρα θα έρθουμε πάλι. Πήγαμε πριν από 2 μέρες στα Φάντου και τυχαία βρεθήκαμε μπροστά σε μια γυναίκα η οποία μας είπε ότι και εκείνη προσπαθούσε για 7 ολόκληρα χρόνια να κάνει παιδί και στο τέλος το έκανε με τη βοήθεια της Παναγιάς της Τσαμπίκας. Έγινε το ίδιο θαύμα και σε εκείνη και εμείς έχουμε ζητήσει από την Παναγία της Τσαμπίκα να μας χαρίσει άλλο ένα μωράκι. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.